Να δούμε, κυρίες και κύριοι, όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Πάμε να συνδεθούμε με την συνάδελφο Σάγια Τσαουσίδου, τη συνάδελφο δημοσιογράφο και πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Σάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα από την Κρήτη αυτή τη φορά. Α, μάλιστα. Στην Κρήτη βρίσκεσαι. Εντάξει, το επιβάλλουν τώρα και οι μέρες λόγω του καύσωνα. Χρειάζονται και δροσερές στιγμές. Έτσι, είναι η ορκομοσία της ανιψιάς μου, παίρνει το πτυχίο της και δεν μπορούσαμε να μην βρεθούμε στη σημαντική στιγμή αυτή του παιδιού. Ωραία, συγχαρητήρια. Τώρα να ξεκινήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος ήρθε μετά και από τη δεύτερη εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εξελίξεις και εκεί. Με ισχυρή πλειοψηφία 160 υπέρ εγκρίθηκε η πρόταση που εισηγήθηκε η γραμματέας του κόμματος για τη διεξαγωγή συνεδρίου στις 3 Σεπτεμβρίου και προεδρικές κάλπες 10 και 16 του ίδιου μήνα. Αυτό ακριβώς, Δημήτρη, έγινε η συνεδρίαση, ήταν έντονη μπορούμε να πούμε. Υπήρξαν και κάποιες έτσι αξιμαχίες μεταξύ των μελών της Επιτροπής, ειδικά μεταξύ του κ. Πολάκη και κάποιων άλλων μελών, σχετικά με το προφίλ του υποψηφίου για την Προεδρία. Να πούμε ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του, περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, πιστεύουμε ότι θα είναι και αυτός υποψήφιος. Μέχρι στιγμής έχουμε 4 υποψηφιότητες κατατεθειμένες και η έκπληξη ήταν ο κύριος Τζουμάκας. Κανείς δεν περίμενε ότι θα είναι υποψήφιος, να όμως που είναι. Οπότε δεν ξέρω πού αποσκοπεί αυτή η υποψηφιότητα. Ναι, Εύβοια Χτσιόγλου, Νίκος Παπάς, Ευκλήδης Τσακαλώτος και Στέφανος Τζουμάκας. Παπάς. Έτσι, και αναμένουμε ποιοι άλλοι θα θελήσουν να είναι μέλη, αν θέλει υποψήφιοι για αυτή την Προεδρία. Να πούμε όμως ότι είχαμε και παρέτηση του κυρίου Σπίρτσι, διαφώνησε με κάποια πράγματα που είπαν εκεί στην Επιτροπή, όχι όμως από την πολιτική, από την κομματική Επιτροπή, αλλά από την πολιτική γραμματεία. Διατηρώντας τη θέση του στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Ναι, διαπαρατήθηκε από την πολιτική γραμματεία, διατήρησε τη θέση στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, ναι. Αυτό. Και επίσης σχολιάστηκε αρνητικά γιατί ο συγκεκριμένος ήταν, το συγκεκριμένο τέλεχος ήταν υπεύθυνος για την εκλογική μάχη μέχρι τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα. Και όλοι αναρωτιούνται αν θα συνεχίσει να βοηθάει το κόμμα ή θα αποστασιοποιηθεί. Αυτό μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση η μάχη για την Προεδρία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κάποιοι λένε ότι η υποψηφιότητα της Αξιόγλου συγκεντρώνει τις πιο πολλές θετικές ψήφους. Πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι περισσότεροι. Ο κύριος Παπάς έχει μια καλή πιθανότητα, αλλά όχι τόση ώστε να βγει πρώτος. Επειδή όμως είναι εκλογές και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί, καλό είναι να περιμένουμε μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει. Ναι. Και να πούμε ότι θα υπάρξουν 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Η μία θα είναι στις 10 του μηνός και η άλλη στις 16, για να μπορέσει να βγει τελικά ο νέος πρόεδρος του κόμματος. Ωραία. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, να πούμε ότι βρίσκεται κάπου εκεί και παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα πάμε στα αυτοδιοίκηση. Αναμένες οι μηχανές της Γαλάζιας Επιτροπής Αγώνα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν καλύτερα, είναι το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας. Η Μεγάλη Δήμη στο επίκεντρο και η αφετηρία της κούρσας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου στις 8 και 15 του μήνα. Είδαμε άλλωστε προχθές να ανακοινώνονται οι περιφερειάρχες που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία με μόνη έκπληξη την ευθεία στήριξη στον προερχόμενο από το Πασόκ, τον Σταύρο Αναρουντάκη, και με 2 νέα πρόσωπα, τον Δημήτρη Πτωχό στην Πελοπόννησο και τον Αλκιβιάδη Στεφανή στο Βόρειο Αιγαίο. Παραμένουν οι στήριξη στους 10 εν ενεργεία περιφερειάρχες. Υπάρχουν οι παρασκηνιακές δημόσιες που αφορούν πλέον τους Δήμους και να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη της Εκλογικής Επιτροπής, στηρίζει για υποψήφιο περιφερειάρχη στην Δυτική Μακεδονία και πάλι τον νυν περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Κασαπίδη. Ναι, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται πάλι να παίρνει τις περιφέρειες με τις υποψηφιότητες αυτές στη Νέα Δημοκρατία. Το μόνο, αν θέλεις, σπυρί, αν μπορώ να το πω έτσι, στην όλη διαδικασία είναι κάποιοι υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι που δεν θα είναι πλέον μαζί με τους ενδυνάμει περιφερειάρχες. Και αναφέρομαι και στο δικό μας, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βγήκαν μάλιστα και πρώτοι στην μάχη των περιφερειακών εκλογών.
ως Περιφερειακή Σύμβουλη και δεν θα είναι όπως ο κύριος Σαββόπουλος. Είναι όμως κάποιοι άλλοι. Ο κύριος Κασαπίδης προσπαθεί να δυναμώσει το ψηφοδέλτιό του έτσι ώστε να μην χάσει καμία ψήφο. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό να είναι ενωμένη όλη η ομάδα, να κατεβεί συσπηρωμένη για να διεκδικήσει ξανά την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Κάποιοι δεν κατεβαίνουν, κατεβαίνουν κάποιοι άλλοι μετά. Πάντα υπάρχουν επιλογές στους υποψηφίους στους αρχηγούς για υποψηφίους συμβούλους. Αυτό ακριβώς. Έχουμε ξαναπεί ότι ο κ. Μητσοτάκης ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στον κ. Κασαπίδη και ένας από τους σημαντικούς λόγους είναι το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει το κομμάτι της απολιγνητοποίησης, το οποίο έχει βάλει πολύ μεγάλη υπολογίζει πάρα πολύ στην επίτευξή του ο Πρωθυπουργός. Οπότε, επειδή έχει ξεκινήσει με τον κύριο Κασαπίδη και είναι σε μία, αν θέλει, έχει μπει σε μία τροχιά, και με τον κύριο Παπαθανάση Υπουργό, ο οποίος θα φέρει τους επενδυτές στη Δυτική Μακεδονία, περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, άρα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, γιατί όπως έχουμε πει, η περιοχή πάσχει αυτή τη στιγμή. Καλά, ήταν λίγο δύσκολο να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία τον κύριο Κασαπίδη. Είναι εν ενεργεία περιφερειάρχης, πρώην βουλευτής. Μόνο δύο αλλαγές έκανε σε δύο περιοχές που δεν υπήρχαν υποψήφοι. Αυτό δεν άλλαξε τους εν ενεργεία. Τους στήριξε όλους. Όχι, τους. Έτσι, αυτό ακριβώς. Να πούμε ότι υπάρχει και μία περιφερειακή σύμβουλος που ήταν και πρόεδρος, είναι και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου που κατεβαίνει, η Κάλλη Κυριακίδου, που κατεβαίνει ως υποψήφια δήμαρχος του Άργους. Οπότε βλέπουμε ότι κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι προσπαθούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και από ένα άλλο, αν θέλεις. Ναι, στον πρώτο βαθμό. Ναι, στον πρώτο βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, να πούμε, επειδή μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκλογοπολογιστική Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Σχήματος Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να κατέλθει δυναμικά και με αξιώσεις στις περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν στις 8 Οκτωβρίου και πανεξέλεξε ομόφωνα επικεφαλής και υποψήφιο περιφερειάρχη τον σημερινό Περιφερειακό Σύμβουλο Στέφανο Πράσο. Άρα, με τον συνδυασμό Άρση, Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία, υποψήφιος περιφερειάρχης θα είναι ο Στέφανος Πράσος, ο οποίος σήμερα είναι επικεφαλής του συνδυασμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε μια ακόμη υποψηφιότητα στην περιφέρεια. Επίσης, περιμένουμε να δούμε από ποιους θα υποστηριχθεί η υποψηφιότητα της κυρίας Ζεμπιλιάδου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είχαν εκείνοι συζητήσεις να υποστηριχθεί από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω μέχρι στιγμής το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει την κυρία Ζεμπιλιάδου. Αυτό βλέπουμε και στα δημοσιεύματα. Παρότι η κυρία Ζεμπιλιάδου κάνει και ανοίγματα και σε άλλους χώρους, βλέπουμε. Δηλαδή δεν μένει μόνο στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην προηγούμενη, στο σημερινό συνδυασμό, είχε και άτομα από το χώρο της Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε. Αυτό ακριβώς. Βλέπουμε ότι κάνει ένα άνοιγμα. Αυτό το άνοιγμα θεωρούμε ότι θα βρει κάποιους υποστηρικτές, γιατί ήδη συζητάμε πολύ σημαντικά στελέχη. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις της και θα έχουμε πολύ σύντομα νέα να σας πούμε γι' αυτό. Ωραία. Τώρα, να πάμε και λίγο στον κάψωμα, γιατί τις επόμενες μέρες περιμένουμε νέα θερμική εισβολή στη χώρα που θα φέρει 43 και αν νομίζουμε ότι τα χειρότερα με τον κάψωμα πέρασαν, μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτούμε, Σάγια, γιατί μπορεί μετά τα 43 που είχαμε το επόμενο έτσι Σαββατοκύριακο η νέα θερμική εισβολή να είναι πιο δύσκολη. Έτσι είναι, Δημήτρη. Όλες οι περιφέρειες, η Δήμη, η κυβέρνηση, η πολιτική προστασία, το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί έχουμε και τους τουρίστες που είναι εδώ και τα μνημεία που επισκέπτονται, βγάζουν ανακοινώσεις και παρακαλούν και προτρέπουν τον κόσμο να είναι προσεκτικοί. Καταλαβαίνεις ότι με τέτοιες θερμοκρασίες που δεν είναι αφύσικες για την περίοδο, του χρόνου, αυτό ακριβώς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όχι περισσότερο από άλλες φορές, αλλά ας προσέχουμε και φτάνουμε αυτά που οι ειδικοί μας συστήνουν. Δηλαδή, όχι άσκοπες μετακινήσεις, να φοράμε καπελάκι, να παίρνουμε νερό. Αυτά νομίζω ότι είναι βασικά πράγματα τα οποία πρέπει όλοι να τηρούμε. Αν τα κάνουμε και δεν βγαίνουμε απλά για να, ξέρεις, να κάνουμε βόλτα έτσι γενικά, νομίζω ότι θα αποφύγουμε πολλές δυσάρεστες καταστάσεις. Μάλιστα, ωραία. Σάγια, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και αύριο στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια από την Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.